Γεια σας από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Επιτέλους ήρθε η στιγμή και το πλήρωμα του χρόνου για το πιο πολύ αναμενόμενο βίντεο της σειράς Πειραματισμοί. Πρόσθετα που ενισχύουν τον αφρισμό και συγκεκριμένα σάκχαρα. Έχετε σίγουρα συναντήσει στο ίντερνετ συνταγές σαπουνιών που προτείνουν τη χρήση της ζάχαρης για πιο πλούσιο αφρό. Άρα γι' αυτό ισχύει και σε τι βαθμό. Λοιπόν, το αποτέλεσμα θα σας σοκάρει. Έτσι δεν λένε στα clickbait άρθρα. Αυτή η γυναίκα έφτιαξε σαπούνι με ζάχαρη. Το τι έγινε μετά θα σας σοκάρει. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Όντως, έφτιαξα σαπούνι με ζάχαρη. Αλλά για πιο ολοκληρωμένη εικόνα, δοκίμασα 3 ακόμη συστατικά που λέγεται ότι ενισχύουν τον αφρισμό. Μέλι, σορβιτόλι και κετυλική αλκοόλη. Η σορβιτόλη είναι σάκχαρο που συναντάμε σε ορισμένα φρούτα. Ενώ η κετυλική αλκοόλη είναι μια λιπαρή αλκοόλη που παράγεται κυρίως από το φινικέλαιο και χρησιμοποιείται ευρέως σε κάθε μορφή σκαλιντικό ως μαλακτικός παράγοντας ή σταθεροποιητής αφρού. Στα σαπούνια λοιπόν λέγεται ότι κάνει πλούσιο και πολύ σταθερό αφρό. Σε προηγούμενο βίντεο είχαμε δει ότι το καστορέλαιο κάνει πιο πλούσιο τον αφρό του λαδιού καρύδας με πιο μεγάλες φουσκάλες. Ήθελα λοιπόν να δω κατά πόσον τα σάκχαρα είναι συγκρίσιμα ή ανώτερα από το καστορέλαιο ως προς τον αφρισμό. Η βάση του πειράματός μου ήταν ελαιόλαδο στο 60%, λάδι καρύδα στο 30% και αμυγδαλέλαιο στο 10%. Τα σαπούνια που έφτιαξα ήταν ένα με τα έλαια βάσης ως σαπούνι ελέγχου, ένα με τα έλαια βάσης και 5% καστορέλαιο. Για αυτό το σαπούνι το ελαιόλαδο της συνταγής έπεσε στο 55%. Και από ένα με τα έλαια βάσης και το κάθε ένα από τα πρόσθετα. Ζάχαρη, μέλι, σορβιτόλι και κετυλική αλκοόλη. Στο 5% το καθένα. Η ζάχαρη και το μέλι πρέπει να αραιωθούν σε νερό πρώτα. Μπορείτε να τα βάλετε στο νερό της συνταγής πριν ρίξετε τη σόδα μέσα, αλλά προτιμότερο είναι να τα βάλετε στο ίχνος. Αν τα βάλετε στο ίχνος, αραιώστε τα πρώτα με ίση ποσότητα νερού. Δηλαδή, αν είναι να βάλετε 10 γραμμάρια ζάχαρη, αραιώστε τη σε 10 γραμμάρια νερό. Το ίδιο και με το μέλι. Η σορβιτόλη συνήθως έρχεται σε υγρή μορφή, οπότε δεν χρειάζεται αρέωμα. Και αυτή προστίθεται καλύτερα στη φάση του ίχνους. Ποτέ δεν βάζουμε τα σάκχαρα απευθείας στο διάλειμμα με τη σόδα, γιατί η σόδα τα κάνει να σφίγγουν και δεν λιώνουν ποτέ. Γι' αυτό το λόγο συνταγές που έχουν σάκχαρα φτάνουν πιο γρήγορα σε ίχνος. Η κετυλική αλκοόλη είναι σε στέρεη μορφή και λιώνει στους 49 βαθμούς Κελσίου. Τηλιώνουμε μαζί με τα λάδια. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στήξεώς της, δούλεψα στους 50 βαθμούς Κελσίου αντί για τους 40 που δουλεύω συνήθως. Η κετυλική αλκοόλη αντιδρά μεν με τη σόδα, αλλά το ποσοστό της σόδας που καταναλώνεται είναι μηδαμινό και δεν χρειάζεται καν να υπολογιστεί με τιμή σαπωνοποίησης. Τα σαπούνια ορίμασαν 2 μήνες πριν τα δοκιμάσω. Ας δούμε το χρώμα τους πρώτα. Η κετυλική αλκοόλη ξανοίγει αρκετά το χρώμα, στα υπόψη για όσους χρωματίζουν τα σαπούνια τους. Το μέλι τα σκουραίνει, τουλάχιστον το μέλι που έβαλα εγώ που είναι σκούρο καφέ. Ίσως ένα ξανθό μέλι να μην κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Η σορβιτόλη σκουραίνει και αυτή λίγο, αλλά νομίζω είναι αμεληταίο. Τι λέτε όμως ότι συνέβη με τον αφρισμό τους? Τίποτα το εντυπωσιακό. Και τα 6 άφρισαν. Άντε το πρώτο, το σαπούνι ελέγχου, έκανε λιγουλάκι λιγότερο αφρό από ό,τι τα άλλα 5. Τη μεγαλύτερη διαφορά από όλα είχε το 6. Αυτό με την κετυλική αλκοόλη. Γιατί? Επειδή δεν γλίστραγε καθόλου. Μα καθόλου. Δυσκολεύτηκα να το περιστρέψω στα χέρια μου. Άφρισε όμως με πιο παχύ αφρό από τα υπόλοιπα. Τελικά ποιο κέρδισε? Δεν είχα αποφασίσει ακόμα, γιατί οι μεταξύ τους διαφορές ήταν μικρές. Σκέφτηκα να τα υποβάλω σε άλλη μία δοκιμασία, μπας και καταλήξω σε συμπέρασμα της προκοπής. Και έτσι τα χρησιμοποίησα ξανά. Αυτή τη φορά κράτησα τον αφρό τους για να συγκρίνω ποσότητα και διάρκεια. Και εδώ είναι που εξεπλάγει. Αυτή η φωτογραφία είναι μόλις έχω φτιάξει τους αφρούς. Δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιο σαπούνι έκανε τον πιο πολύ αφρό. Ίσως η κετυλική αλκοόλη να κερδίζει. Δείτε και μετά από μισή ώρα, ο αφρός από το καστορέλαιο έχει νερουλιάσει πολύ περισσότερο από όλους. Δείτε και μετά από μία ώρα, σούπα το καστορέλαιο. Σαπούνι ελέγχου, ζάχαρη και σορβιτόλι είναι το ίδιο νερουλιασμένα. Αλλά, να η έκπληξη, το μέλι καλά κρατεί, όσο και η κετυλική αλκοόλη. Απίστευτο. Δεν ησύχασα όμως ούτε εδώ. Μήπως είχα τρίψει περισσότερο ή λιγότερο κάποια από τα σαπούνια? Τα δοκίμασα ξανά με πινέλο ξυρίσματος και πήρα το ίδιο αποτέλεσμα. Συγκρίσιμη αφρή στην αρχή, μετά από μία ώρα όμως, ο αφρός από το καστορέλαιο είχε διαλυθεί αισθητά. Λιγότερο νερουλιασμένος ο αφρός από το σαπούνι ελέγχου, της ζάχαρης και της σορβιτόλης, σταθερός αφρός από το μέλι και την κετυλική αλκοόλη. Τελικά, τι μου απέδειξε το πείραμα αυτό?
Το πρώτο που απέδειξε είναι ότι το καστορέλαιο δεν αξίζει ως ενισχυτικό αφρού. Είναι περιορισμένη η δράση του. Ο δε αφρός του δεν είναι καθόλου σταθερός. Ούτε η κετυλική αλκοόλη αξίζει. Κάνει μεν σταθερό και πολύ πλούσιο αφρό, πιο πλούσιο από το καστορέλαιο. Αν όμως πας να ξυριστείς με σαπούνι που περιέχει κετυλική αλκοόλη, θα τα βρεις σκούρα. Γιατί το ξηράφι δεν θα γλιστράει. Κατά τη γνώμη μου, μόνο το μέλι αξίζει. Αφρίζει όσο το καστορέλαιο και επιμικρύνει τη διάρκεια του αφρού όσο η κετυλική αλκοόλη. Η ζάχαρη και η σορβιτόλη αφρίζουν μεν όσο το μέλι, αλλά ως προς τη διάρκεια του αφρού είναι υποδέστερα. Άρα, μέλι και πάλι μέλι. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.